φίλης Μαμάτης, μεταγγελόγος μηχανικός. Να σας καλωσορίσω και ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής. Α, και το σωματείο δηλαδή τοπικό. Ο Χάρης έκανε μια εκτείνη ανάλυση για την πορεία του ΙΜΕΛ γενικότερα. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τα τοπικά, παρότι είναι γνωστή η ιστορία του ΙΜΕ εδώ στην περιοχή. Αναφέρω, ξεκινώντας με αυτό που με έδωσε ως πάσα ο Χάρης Φιλιώτης, ότι σήμερα είμαστε το 5% του συνολικού αριθμού εργαζομένων του ΙΜΕ. Πριν από 15 χρόνια, ήμασταν περίπου 15-17 χρόνια. Το 25-27%. Αυτό δείχνει ότι εμείς τρέξαμε λίγο πιο γρήγορα στην αυτή τη χτύνουσα πορεία συνολικά του ΙΜΕ. Βρισκόμαστε επομένως χειρότερα από τον μέσο όρο των παρατημάτων και των κεντρικών του ΙΜΕ όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων. Ο ρόλος του ΙΜΕ τοπικού στην περιοχή είναι προστότατος. Απλώς θα αναφέρω κάποια σημαντικά κατά τη γνώμη μου έργα τα οποία έκανε τα τελευταία 15 χρόνια, που θεωρώντας, χωρίς να φέρω στην ιεράρχηση αυτών των έργων, πρώτα απ' όλα το τελευταίο έργο που έκανε στην έρευνα των λιμνητών στην περιοχή της Ποντοκόμης. Γνωστό στην τοπική κοινωνία η μετεγκατάσταση Ποντοκόμης, που βρίσκεται υπό σε εξέλιξη. Το κοίτασμα αυτό λοιπόν το οριοθέτησε το ΙΜΕ, εδώ το παράδειγμα του Ζάνη, συνεργασία με την Ελληνική πάντα. Είχα την τιμή και εγώ να είμαι προϊστάμενο του Εργοταξίου τότε, δηλαδή το 2008 που εργαστήκαμε. Ήταν και το τελευταίο μεγάλο έργο που έκανε το ΙΜΕ στην περιοχή. Να αναφέρω ότι η οριστική επίλυση της Προζάνιας από τον καστικό του Βασιλάδου είναι έργο του ΙΜΕ, όπου και εγώ προσωπικά είχα την πλακή με τον συνάδελφο τον Άκη του Αρχιδιάρχη του Στάνου. Τα 7 φράγματα τα οποία μελέτησε είναι γνωστό του πράγμα του Μεσογείου. Μιλάμε για πρωτογενή ανάπτυξη εδώ στην περιοχή. Δίνουμε μεγάλη έμφαση τι θα γίνει και προβληματιζόμαστε στην μετακινητική περίοδο, γιατί υπάρχουν και οι γνωστές εξελίξεις στην ΔΕΗ. Όλοι μιλάνε για τον πρωτογενή τομέα. Το ΙΜΕ έχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συμβολή στο να χτιστούν αυτά τα πράγματα, παρότι η ΔΕΗ με προμελέτης που είχε κάνει ήταν αρνητική στο να πω ότι θα μπορούσαν να συμβαστούν τέτοια έργα. Μιλάμε για το φράγμα του Σάνιο, το φράγμα τη Πραμόριτσα, που είναι τριπλή χρήση, είναι δηλαδή άρνηση, σύνδρευση και παραγωγή ενέργεια. Μιλάμε για το φράγμα του Μεσογείου, τριπλή χρήση, που είναι άρνηση και παραγωγή ενέργεια. Μιλάμε για το φράγμα του Σάνιο. Μιλάμε για το Βέλος, την Καστοριά, Ασπρόγια, Λιβαντερό κλπ. Κάποια από αυτά που κλείστηκαν ή δεν μπήκαν σε δεύτερη φάση για την κατασκευή, τα περισσότερα από αυτά έχουν κατασκευαστεί σήμερα και μάλλον λειτουργούν με αναπτυκτικά σε όσο λειτουργούν με αναπτυκτικά, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα αυτά δεν προχωρούν και γρήγορα. Να θυμίσω ότι έχει μεγάλη συμβολή στην μελέτη και στην επέκταση των κοιτασμάτων του προμήθειας της Κούλτσα. Στην περιοχή του Μαρμάρου, πόσο σημαντική ήταν η δραστηριότητα στις μαρμαρικές περιοχές εδώ στο Τρανόπαιδο κυρίως, αλλά και στο Βέλγιο. Πολύ σημαντική η συμβολή του ΙΜΕ. Άρα έχει ρόλο, έπαιξε ρόλο σημαντικό, έχει ρόλο, έχει δυνατότητα να παίξει και στο μέλλον και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα και από μένα οι τοπικοί παράγοντες. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί το ΙΜΕ παραμένει στα ζήτητα αυτή την εποχή, όχι μόνο σε αυτή την εποχή, ξεκίνησε η ιστορία της κτίνωσης πορείας από το 1999, τότε με την γνωστή μελέτη της Ρεμάκου. Κάποιοι από εσάς θα θυμάστε τότε όταν κάνατε ρεπορτάζ, τις μαύρες σημαίες που βγήκε ο Μανταλικέφη, ο πρωθυπουργός τότε ο Σιμίτης, και
που ανατρέψαμε αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι και την φρενάρουμε. Τελικά όμως το προσωπικό εξακολουθούσε να παίρνει όσοι την αξιολογούνται, να φθήνει την πορεία του ΕΚΜΕ. Φτάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση, όπως είπε και ο Χάρης πολύ σωστά, να μην έχει δυνατότητες να παρέχει αυτές τις λογοέγγυες του προσωπικού προφανώς, να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να παρέχει, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά όχι μόνο της περιοχής, αλλά και στην οικονομία της Ελλάδας. Τα συμφέροντα, όπως είπε ο Χάρης, είναι μια παράμετρος, η πολιτική βούληση είναι ασθενής στο να στηρίξει αυτό το, νομίζω, ένα σημαντικό τομέα της έρευνας στην χώρα μας. Παρότι άλλες χώρες που δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουμε εμείς και την κοιτάσματα σημαντικά όπως έχουμε εμείς, παρόλα αυτά έχουν ενισχύσει τα αντίστοιχα Ινστιτούτα και κάνουν δουλειά εκεί πέρα. Η πρώτη προτεραιότητα που κατά τη γνώμη μου για να σταθεί αυτό το ΕΚΜΕ και να αποκτήσει, να πει νέο αίμα, φρέσκος αέρας από νέους επιστήμονες, είναι, νομίζω ότι είναι, αυτό έπρεπε να έχει γίνει από χθες, όχι από αύριο. Οι 11 άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα στο Ινστιτούτο δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες των ανηλυμένων υποχρεώσεων που έχει το ΕΚΜΕ απέναντι σε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ελεγχάρι. Και οι δυο γεωτρυπανιστές που διαθέτουμε εδώ πέρα ήδη εργάζονται στο μεγάλη έρευνα που γίνεται στο γεωθερμικό πεδίο της Ηράκλειας, Σερών, περίπου 10.000 μέτρα γεωτρήσεων, να μην κάνω λάθος, να υλοποιηθούν σε εκείνη την περιοχή. Όταν παλιότερα είχαμε, εγώ τουλάχιστον ήμουν προϊστάμενος σε 32 γεωτρύπα περιοχή εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν προσκλήψεις με νέο αίμα για να αποκτήσει την τεχνογνωσία από τις παλιότερες, γιατί όπως είπε ο Χάρης, στα επόμενα 2-3 χρόνια εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι το 20-30%, δηλαδή όχι εδώ στο παράδειγμα, αλλά συνολικά στο προσωπικό του ΕΚΜΕ. Και επομένως θα πρέπει να γίνουν προσκλήψεις άμεσα. Αν έχει στόχο η σημερινή κυβέρνηση να κρατήσει αυτό τον σημαντικό ταπεινή μου χρόνο φορέα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρα.